Όπως μπορείτε να δείτε, είμαι εδώ με την συνεργάτη μας στην Νεκταρία. Καλησπέρα, Νεκταρία. Καλησπέρα, τι έγινε? Καλά, πολύ ωραία, πολύ λοιπόν, ωραία. Σε γιορτινή διάθεση σε βλέπουμε. Έχεις φέρει και μπαλόνια εδώ σήμερα. Τι σήμερα έχω ένα πνεύμα πιο παιδικό. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω μια όρεξη σήμερα, μόνο σήμερα να παίξω. Ειδικά σήμερα θέλω να παίξω. Α. Ναι, μου βγαίνει αυτό το παιδιάστικο. Ίσως είναι που ήρθε η άνοιξη. Ναι. Δηλαδή πριν λίγο έπαιζα με τα μπαλόνια. Ναι, έπαιζα με τα μπαλόνια πριν. Εγώ έχω να πω ότι σήμερα με έχει ντύσει με ποδιά. Οπότε κανόνισε ότι θα. Ναι. Σήμερα ή θα λερωθεί. Ναι. Ή θα σε βάλω να φουσκώνει τα μπαλόνια. Διαλέγει και παίρνει. Τι θα με κάνει? Θα σε βάλω να φουσκώνει τα μπαλονάκια μα. Καλά. Κάτσε εσύ να φουσκώνει μπαλονάκια. Και εγώ θα κάτσω από εδώ σήμερα. Θέλει να πούμε τη συνταγούλα μα. Να την πούμε. Λοιπόν. Αφορμή για αυτή τη συνταγή πήρα από μια φωτογραφία που μου ανέβασε στο προφίλ μου. Από ένα έτσι σοκολατένιο, ναι. Αλλά αυτά τα σοκολατένια κυπελάκια που βλέπετε όλοι σας, είναι καλούπια. Mm-hmm. Είναι είτε καλούπια πλαστικά, είναι είτε καλούπια από ζελέ, είτε σιλικόνης. Βάζουμε τη σοκολάτα μέσα και βγαίνει το σχεδιάκι. Τέλεια. Επειδή είναι πανάκριβα και είναι δισεύρετα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλοι στο σπίτι. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε έναν άλλο τρόπο να φτιάξουμε ωραία κυπελάκια σοκολατένια, ναι. Να τα γεμίσουμε με μια τέλεια και αφράτη και βελούδινη μους πραλίνας, κρέμα πραλίνας με δύο υλικά. Ωραία. Δηλαδή τα υλικά μας είναι απειρολάχιστα σήμερα. Για πες. Πραλίνα, κρέμα γάλακτος, κρεμούλα. Σοκολάτα για τα μπαλονάκια μας και φραουλίτσες για διακόσμηση από πάνω. Τι έχεις να πεις? Σοκολάτα και φράουλα σήμερα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εγκρίνεται. Θέλεις να έρθεις στη μεριά σου, όμως νιώθω μόνη μου, δεν μπορώ. Νιώθεις μόνη σου. Μόνη, είμαι... Εκεί θα κάτσει η γωνίτσα. Είμαι μη σου πω θα τα κάνω όλα μόνος μου. Άρχισε. Εγώ θα σε παρακολουθώ. Ωραία. Τι κάνουμε? Λοιπόν, αρχικά έχουμε πραλίνα. 100 γραμμάρια πραλίνα, σπιτική πραλίνα φουντουκιού. Ναι. Και μπορούμε να την κάνουμε και νηστίσιμη αν θέλουμε. Η συνταγή αυτή μπορεί να γίνει και νηστίσιμη. Την παίρνουμε και την τρώμε, τη βάζουμε? Όχι, δεν θα τη φας. Είναι πολύ λίγο. Είναι 100 γραμμάρια. Εγώ έκανα 3 κυπελάκια. Και μου έμεινε λίγο κρεμούλα, έτσι την έφαγα. 100 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού μέσα στο μπολ μας. Μάλιστα. Είναι το μπολ το ωραίο, το διαφανές. Το οποίο επίτηδες το έχεις, δεν μου έχεις τη Μαρίζ. Η Μαρίζ, πού είναι η Μαρίζ? Ντροπή. Την είχε η άλλα πριν τη Μαρίζ, επειδή κάναμε τη σοκολάτα λίγο έτσι, έγινε με το χεράκι. Χωρίς τη Μαρίζ, πού πας εσύ για την πλαστική? Χωρίς τη Μαρίζ, αχ. Τη φίλη σου την έχεις παραπονημένη. Να τη Μαρίζ. Πού την έχουν απ' έξω. Έρχεται η Μαρίζ. Έρχεται, να τη. Αχ. Έρχεται η Μαρίζ. Για φέρετε την εδώ τη Μαρίζ. Να το μαγικό χέρι. Το Θοδωρή. Θοδωρή. Και με παιδεύει. Δεν θα φάσε μετά, να ξέρεις. Είναι τρία. Έχω κάνει τρία. Το κουταλάκι το θέλεις? Θέλεις να το γλύψεις? Να το πάρω εγώ μετά. Προς το παρόν γλύφω με τη Μαρίζ εγώ. Ωραία. Γλύψε καλά εδώ πέρα όλο τον μπολ μας. Ναι. Άστο. Γιατί τζάμπα το γλύφεις. Δεν. Να δείξουμε λίγο καταρχήν. Για, έλα, ένα λάθος που κάνεις. Πάρε εσύ να γλύψεις το κουταλάκι σου. Και πήγαινε από πίσω. Μπράβο το παιδί μου. Ο Χριστόφορος πώς έρχεται? Εντάξει, έτσι. Πετυχημένη είναι, να ξέρεις. Το χάιδευε εδώ έτσι. Ενώ η Μαρίζ. Κοίτα, θέλει και στη μαγειρική. Να το πάρει έτσι. Χριστόφορε μου, δεν χαϊδεύουμε παντού. Θέλει και λίγο ένταση κάποιες φορές. Και εσύ. Καλά. Ορίστε, αυτό είναι γλύψιμο εδώ. Να το. Καλά. Άντε τώρα μάθαμε μια έκφραση γλύφω με τη Μαρίζ. Τι άλλο έμαθες? Είπαμε να έχει ισορροπία στο ό,τι φτιάχνουμε. Άρα. Να παίζουμε με τις υφές. Άρα, ότι το αναδευτήρι δεν λέγεται αναδευτήρι, ότι λέγεται σύρμα. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Όχι. Yeah. Θα ρίξουμε 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εγώ έχω φυτική. Γιατί όταν βάζουμε ζωική κρέμα γάλακτος, επειδή τα λιπαρά της είναι πάρα πολλά και αν δεν είναι τόσο πολύ παγωμένη, δεν μας φύγει το μείγμα. Εγώ βάζω φυτική και τέλεια, βάλω και αυτό πίσω. Όπα. Το μείγμα θα γίνει βελούδινο. Θέλει ψυγείο βέβαια. Ό,τι έχει αντίγει και σοκολάτα θέλει ψυγείο. Ωραία. Το χτυπάμε λίγο, μου φύγε το. Τα γνωστά. Όπως έλεγα πάντα, οι γυναίκες είναι για την κουζίνα. Εγώ δεν παίρνω όλα τα υπόλοιπα. Πάρω μία μπρίζα πιο μακριά, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε και δύο μέτρα γυναίκες. Έλα, θα στο κρατάω εγώ πάλι. Θέλουμε να φρατέψει και να γίνει βελούδινο. Θα πάρει από κάτω όλη την πραλίνα και να γίνει τέλειο. Θα μπει και ψυγείο και πρέπει να μας φέρουμε και το ψυγείο μας. Ναι. Α, μου τα έχεις και έτοιμα. Βέβαια. Αυτά θέλουν να παγώσουν, τουλάχιστον μισή ώρα στο ψυγείο ή μία ώρα εκτός ψυγείου. Και θα
δελτίου. Αλλά θα σου πω τι γίνεται. Βλέπεις, αρχίζει και πλύζει. Mm-hmm. Ελαφρά, θέλει... Η κρέμα γάλακτος θέλει σε δυνατή ταχύτητα. Θέλω και τη Μαρίς λίγο τώρα, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνω έτσι εδώ. Ωραία. Και τώρα αυτά που είπες, ξαναπέστα χωρίς το... Λοιπόν, δεν είπα και πολλά πράγματα. Α, εντάξει. Θέλουμε τη Μαρίς πάντα όταν χτυπάμε μείγματα με κρέμα γάλακτος, κέικ, μπισκότα. Θέλουμε πάντα τη Μαρίς να παίρνουμε λίγο το εξωτερικό και να ανακατεύουμε. Έτσι, για να μας το παίρνει όλο και να ανακατευτεί πολύ ωραία το μείγμα μας. Εδώ. Από μέσα προς τα έξω. Από μέσα προς τα έξω ανακατεύουμε. Τώρα δεν θέλουμε κάτι να ανακατέψουμε, θέλουμε απλά... Όλα να μου τη λες θες. Όχι, να διευκρινίζω... Μάλιστα. Το δικό σου έσπασε, εσύ φουσκώσε πορτοκαλί. Εγώ! Όχι, εγώ φουσκώσα. Δεν ξέρω ποιος τα φουσκώσα. Εντάξει, δεν μας ταλαιπωρώ άλλο. Η κρέμα έχει ήδη σφίξει, θα μπει ψυγείο. Τώρα το ανακάτεψες ή όχι? Το ανακάτεψα. Α, εντάξει. Εντάξει. Άρα γιατί δεν το ανακατεύουμε? Ρε Χριστόφορε, από μέσα προς τα έξω δεν μου είδες εσύ. Ναι. Λοιπόν, εγώ πάντα έδινα στον αδερφό μου ένα τέτοιο να το γλύψει. Ναι. Τρελαινόμασταν γι' αυτό με τη σαντιγή. Μάλιστα. Λοιπόν. Εγώ όμως περιμένω το έτοιμο, το ξέρεις. Εσύ είσαι ειδικός στα γλυψίματα, οπότε άμα θέλεις, γλύψει και αυτό. Α, έτσι, καλά, καλά. Σήμερα σε έχω στην μπούκα. Σήμερα σε έχω άκτη. Προς τη Μαρία σου δεν θα δοκιμάσω. Δεν θα δοκιμάσεις, ωραία. Λοιπόν, η κρέμα μας είναι έτοιμη. Μπορείς να... Έχεις... Άμα θέλεις, μπορείς να δοκιμάσεις. Με δαχτυλάκι. Τσακ. Λοιπόν, δεν θέλει. Εντάξει. Μπαίνει έχω σκεφτεί ψυγείο. Κάτι, αλλά δεν θέλω να το χαλάσω. Ναι. Φραουλίτσα. Εγώ είπα τη φράουλα να τη βουτήξεις εδώ. Μωρέ, παντού ό,τι θέλεις. Ολοκλήρωσε τη συνταγή εσύ και θα δεις μετά να φάμε. Λοιπόν, η κρέμα μας μπορεί να μπει πάνω από κέικ, μέσα σε κέικ, σε ποτηράκια, κάτω βάση μπισκότο ή τριμμένα πουράγια που αρέσουν στα παιδιά και πάνω αυτή η κρέμα. Επίσης, μπορεί να γίνει και ενιστήσιμη, όπως είπαμε. Φυτική κρέμα γάλακτος και σπιτική πραλίνα που θα βάλουμε. Άχνη ζάχαρη μέσα, κακάο και κάτι υγρό. Mm-hmm. Μπορούμε να βάλουμε και γάλα σόγης, γάλα αμυγδάλου. Βέβαια, η κρέμα γάλακτος είναι ενιστήσιμη. Υπάρχει και ενιστήσιμη κρέμα γάλακτος, φυτική. Μάλιστα. Δηλαδή. Δηλαδή, τι δηλαδή. Έχει φυτικά λιπαρά μέσα. Εντάξει. Και δεν καλά. Είναι ζωικό, είναι φυτικό. Εντάξει, για να όπως το λες, και το γάλα σόγιας. Όπως και το γάλα αμυγδάλου, mm-hmm. όπως και τετριά σόγιας, υπάρχουν πάρα πολλά νηστίσιμα και υποκατάστατα προϊόντων. Αυτό είναι υποκατάστατο, τέλεια. Ουσιαστικά. Άρα και σοκολάτα υγείας θα βάλουμε, αν θέλουμε. Σοκολάτα υγείας, εγώ έχω βάλει υγείας. Mm-hmm. Τέλεια. Σοκολάτα γιατί η υγείας μπορεί να μείνει και εκτός δωματίου. Α, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι οι σοκολάτες, mm-hmm. όταν τις βάζουμε στο ψυγείο, ασπρίζουν. Ναι. Γιατί υγρασιάζουν και τα μόρια τους αλλοιώνονται με αποτέλεσμα να ασπρίζουν και να δέχονται μέσα μύκητες και μικρόβια. Ωραία. Και πολλές φορές να μας μουχλιάζουν. Οπότε ή θα τη βάλουμε για λίγο στο ψυγείο τα μπολάκια μας, θα δείξουμε τώρα πώς θα κάνουμε. Ναι. Ή θα χρησιμοποιήσουμε σοκολάτα γάλακτος, αν δεν το θέλουμε νηστίσουμε, και θα το βάλουμε ψυγείο. Ωραία. Για μία ώρα. Τέλει. Ή για 4 ώρες εκτός ψυγείου. Μάλιστα. Και επειδή έκανα πολλά πειράματα με τα μπαλόνια, γι' αυτό έφερα 3, είχα κάνει περισσότερα. Ναι. Ανακάλυψα ότι δεν γίνεται με τον μπαλόνι, γίνεται μόνο με την νερόφουσκα. Γιατί το μπαλόνι είναι πολύ χοντρό, mm-hmm. και μένει στα τυχώματα. Και δεν θα το βουτήξουμε έτσι, κατευθείαν. Ναι. Θα το αλείψουμε πρώτα με λίγο ηλιέλαιο, για να ξεκολλάει μετά από τα τυχώματα. Ωραία. Είναι λογικό, όπως και στο κέικ, βουτυρώνω και αλευρώνω. Ή λαδώνω στο νηστίσιμα. Έτσι και εμείς τώρα θα λαδώσουμε ελαφρά με το πινελάκι μας. Θα μου φέρεις και λίγο τη λαδόκολλα. Φυσικά. Και... Ό,τι χρειάζεσαι για να φάμε. Αχ, τέλεια. Αυτό ξέρεις ότι δεν θα το φας τώρα. Θα το φας μετά από 4 ώρες ή μία ώρα. Θα κάνω εγώ τα μαγικά, άμα θέλεις, μην αγχώνεσαι. Θα κάνεις τα μαγικά, μαγικά σου πάλι. Θες να τα κάνω από τώρα, δεν έχω πρόβλημα. Όποτε θέλεις να τα κάνεις. Αλήθεια. Αλήθεια. Εντάξει. Άρα ρωτάμε... κάτσε εσύ να φτιάξει εδώ και εγώ να πάω να κάνω τα μαγικά. Λοιπόν, φέρε μου ένα κουταλάκι για να βάλουμε τη βάση μας. Mm-hmm. Θα δείξω πώς γίνεται με το ένα πρώτα. Ορίστε. Είχα δει και καθαρά. Αλλά εσύ μάλλον δεν τα είδες. Όχι, δεν τα είδα, αφού ξέρεις ότι θέλω να το φάω όλο εγώ. Και στο δίνω αυτό για να τρώω μόνο εγώ μετά. Αλλά... Αχ, πεθαίνω, πεθαίνω. Αλλά. Αλλά πού μυαλό είναι νεκταρία. Δεν με αφήνεις εσύ. Λοιπόν, βουτάμε το μπαλονάκι μας. Το αφήνουμε ελάχιστα να στραγγίξει. Εδώ η καμερούλα. Άρα τη λιέλα το βάζουμε για να γλιστράει. Ναι.
Ακριβώς. Σήμερα πολύ σεξουαλικό υπονοούμενο λέμε και δεν ξέρω τι γίνεται. Συγγνώμη, δεν υπάρχουν σεξουαλικά υπονοούμενα, υπάρχουν μόνο πονηρά μυαλά. Ναι, να το ξέρεις. Ναι, καλά, αυτά να μου τα έλεγες και πριν. Και πριν στα έλεγα και τώρα στα λέω. Αυτά, Χριστόφορε. Και όπως είναι τώρα το μπαλονάκι μας, αν θέλουμε το κάνουμε λίγο πιο ψηλό, θέλει πολύ σοκολάτα, επειδή εγώ τη σοκολάτα την έβαλα σε μπολ. Mm-hmm. Έχει ήδη κρυώσει. Α, ένα σημαντικό επίσης. Η σοκολάτα μου θέλουν να είναι κρύα. Τι έκανα. Μόλις έβγαλε τη σοκολάτα από τον Ben Marie, πάντα λιώνουμε τη σοκολάτα σε Ben Marie, το έχουμε ξαναπεί. Το Ben Marie είναι μια γαλλική τεχνική που βάζουμε ένα κατσαρολάκι και η σοκολάτα λιώνει με τον ατμό. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί η σοκολάτα είναι πολύ ευαίσθητη. Και μπορεί να καεί. Ακριβώς. Και εδώ το βάζουμε πάνω από τη βάση μας. Το βλέπουμε. Είσαι έτοιμος, Χριστόφορε, να μου κάνεις ένα. Ωραιότατο. Ή θέλεις να δείξω άλλο ένα. Δείξε άλλο ένα. Λοιπόν. Για να βγουν σίγουρα δύο επιτυχημένα. Εντάξει. Παίρνω μια μπαμπάτσικη κουταλιά σοκολάτας. Την βάζω κάτω για να έχει μια βάση το μπαλόνι μου. Τον μπολ ουσιαστικά για να στέκεται. Mm-hmm. Και τώρα θα πάρω το μπαλονάκι μου. Θα το αλείψουμε με ηλιέλαιο. Πολύ ελάχιστο ηλιέλαιο. Δεν θέλω πάρα πολύ ηλιέλαιο γιατί. Το δοκίμασα με πολλούς τρόπους. Το έβαλα κατευθείαν στη σοκολάτα που έβαλα από τον Ben Marie. Mm-hmm. Τι έκανε, έσκασε. Τι έκανε, α, ωραία. Γιατί ήταν καυτή η σοκολάτα. Η σοκολάτα πρέπει να είναι λιωμένη και κρύα. Ελάχιστα. Βλέπετε ότι δεν το ξαναβούτυξα. Ελάχιστα το καλύπτω. Δεν μας πειράζει, ας πάει και παραπάνω από ό,τι το θέλουμε το ύψος. Ωραία. Και το βουτάμε στη σοκολάτα. Πολύ ωραία. Να πάει παντού. Και να έχει ένα αλφα ύψος που θέλουμε να έχει το μπολάκι μας. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε και σχέδια για να διακοσμήσουμε μετά από πάνω με τη σοκολάτα. Με τη σοκολάτα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι σχέδιο μας έρθει, το βάζουμε ψυγείο παγώνι και έχουμε το τέλειο ντεκόρ. Βλέπεις ότι δεν είναι ομοιόμορφο. Θα το στρώσουμε εμείς με το κουταλάκι μας. Δεν φοβόμαστε. Αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι για να παίξουν όλα τα παιδιά στην κουζίνα. Mm-hmm. Και επίσης δεν θα φάμε σήμερα, μάλλον γιατί έσπασε το μπαλόνι. Μας μάτιαξαν. Αυτά συμβαίνουν, έτσι. Γι' αυτό εγώ σου είπα να πάω να κάνω τα μαγικά μου. Πήγαινε να κάνεις τα μαγικά έτσι, σου. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ξέρεις τώρα γιατί έσκασε το μπαλόνι. Δεν ξέρεις. Γιατί ήταν υπερφουσκωμένο. Δεν θα μου τα παραφουσκώσετε τα μπαλονάκια. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είμαστε, ατυχήματα συμβαίνουν. Να αλλάξω λίγο θέμα, να δώσω πάρα πολλά, πολλά φιλάκια στη φίλη μου τη Μαρία τη Μίτση που μου έφτιαξε το μαλλί, στη φίλη μου τη Βικτόρια τη Μίτση που είναι αδερφές που μου έκανε το μακιγιάζ και τα νύχια. Ευχαριστώ πολύ κοριτσάρες μου. Έχουμε έτοιμο εδώ πέρα. Τι φτιάχνουνε, που κάθεσες και παιδεύεσαι. Μα πώς παιδεύαμε. Ορίστε. Λοιπόν, είναι έτοιμο εδώ πέρα. Τα φτιάξαμε με αυτόν τον τρόπο που δείξαμε εδώ πέρα. Αλείφουμε με λίγο λαδάκι, στερεώνουμε και είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό σου και ελπίζουμε να μην σκάει. Ναι. Κοίτα, το ότι θα σκάσει είναι το μόνο σίγουρο. Α, ωραία. Το ότι θα σκάσει είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι να έχει προλάβει να φτιάξει το μπαλάκι. Ναι. Ναι. Και μετά σιγά σιγά, δεν θα μου το τρυπήσει απότομα. Σιγά σιγά, από εδώ που ξεκινάει η νερόφουσκα, νερόφουσκα έτσι, όχι μπαλόνι, θα πάρουμε το ψαλιδάκι μας, τσακ, και σιγά 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 αυτό θα ξεφουσκώνει και θα γίνει τέλειο. Mm-hmm. Και φυσικά μετά δικοσμούμε τη φραουλίτσα από πάνω. Mm-hmm. Για να πάρω μας εγώ ένα έτοιμο, να δείξουμε πώς είναι. Να το. Σοκολατένιο κυπελάκι, μέσα η μους πραλίνας. Μπορούμε να τη βάλουμε με κορνέ. Εγώ το έβαλα με κορνέ για να φαίνεται αισθητικά πιο όμορφο. Και φυσικά αυτό το σοκολατένιο, το σχεδιάκι, το κάνουμε πάρα πολύ απλά. Παίρνουμε τη σοκολάτα μας, Χριστόφορε. Ναι. Θα μου το κάνεις κι εσύ. Μάλιστα. Και απλά. Τραβάμε εδώ πέρα γραμμούλες. Έτσι. Όπως να είναι. Όπως να είναι, αλλά να είναι χοντρές. Ναι. Γιατί αν είναι λεπτές, ψυγείο. Θα σπάσουν. Έτσι κάνουν τα περισσότερα ντεκόρ τούρτας. Το κάνουν μακρόσθενο. Mm-hmm. Τσακ, 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 τσακ. Αφήνουν λίγο να παγώσει και το βάζουν γύρω από την τούρτα. Τέλεια. Εδώ, τέλεια. Την επόμενη εβδομάδα οι φίλες μας που μας ζήτησαν να δουν χαλβά φαρσάλων θα τον έχουν. Ναι, γιατί μας το έχει ζητήσει πάρα πολλοί κόσμος να πω εγώ το χαλβά φαρσάλων. Mm-hmm. Μας έχει φτιάξει το σεμιγδάλις, να φτιάξουμε και φαρσάλων. Να φτιάξουμε και φαρσάλων, μιας και είναι και πολύ οικονομικός χαλβάς. Mm-hmm. Και επίσης και το γλυκό αυτό είναι αρκετά οικονομικό. Αυτό δηλαδή, είναι μια σοκολάτα, ουσιαστικά τελειώνεις. Και... Είναι σοκολάτα, είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι mm-hmm. μπορούμε να κάνουμε στην κουζίνα. Τέλεια. Γιατί μου ζήτησαν μαμάδες να δείξουμε
πιο παιχνιδιάρικα, έτσι, πιο παιχνιδιάρικες συνταγές και πιο εύκολες. Mm-hmm. Γιατί μου είπαν με την τάρτα λίγο δυσκολευτήκατε. Γιατί δυσκολευτήκατε? Είναι πολύ απλή η τάρτα μας και πεντανόστη, μπορώ να πω. Ήταν. Εννοείται αυτό. Οπότε τώρα ένα παιχνίδι. Τη μισή αφήσει, δεν αφήσει πολύ. Δεν μ' άρεσε να φάω παραπάνω. Γι' αυτό. Βέβαια, τι. Είχαμε και άλλο πιάτο μετά, μωρέ. Τέλος πάντων, εδώ βλέπουμε όμως και τη συνταγή μας, την κάρτα μας. Σοκολατέγια, ναι. Κυπελάκια λοιπόν. Έχουμε σοκολάτα. Ό,τι σοκολάτα θέλουμε, εγώ θα σας προτιμήσω να βάλουμε σοκολάτα υγείας. Τώρα που είναι νηστεία, ναι, αλλιώς καλύτερα γάλακτος για μένα. Εντάξει, γάλακτος είναι και αυτή η νόστιμη, αλλά εφόσον θα βάλεις και την πραλίνα από πάνω, μήπως είναι πολύ λιγοτικό. Καλά, δεν μας επηράζει εμένα, ξαναλέω. Καλά, εντάξει, εσύ τρως δύο προφιτερόλ, είπαμε. Είπαμε, μόνο δεν ξαναλέμε. Τρία. Μπαλονάκια, νερόφουσκες συγκεκριμένα. Mm-hmm. Και θέλουμε και φραουλίτσες για διακόσμηση. Αν δεν θέλουμε, δεν βάζουμε. Επίσης, ναι, επίσης, για την κρέμα, 100 γραμμάρια πραλίνα και 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, φυτική ή ζωική. Τέλεια. Ό,τι θέλουμε. Είναι πολύ απλά τα υλικά. Εδώ πέρα έχουμε το πιατάκι μας. Και μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο κολλασμένο. Ναι. Σοκολάτα που μας έχει μείνει. Mm-hmm. Εδώ πέρα που μας έχει μείνει λίγο σοκολάτα. Την τρώμε. Όχι. Τη βάζουμε από πάνω και γίνεται ακόμη πιο κολλασμένο. Και θέλεις να το φας τώρα. Και ακούω από μέσα φωνές που φωνάζουν κόλαση, κόλαση. Κόλαση, αλλά επειδή είναι μόνο τρία, εγώ τρώω τα δύο, η νεκταρία το ένα. Οι υπόλοιποι θα περιμένουν. Θα περιμένουν να γίνει το μπαλονάκι, αν δεν σκάσει κι αυτό. Θα φουσκώσει τώρα ο Χριστόφορος μπαλονάκι, θα φάτε όλοι στο κοντρόλ. Μη μου αγχώνεστε. Μη μου αγχώνεστε, να το τέλειο. Mm-hmm. Νομίζω είναι για φωτογραφία, δεν είναι για να το φάμε αυτό τώρα. Μπορείς να βουτήξεις εμάς όλες τις φραουλίτσες στη σοκολατίτσα να φας. Μου κλέβεις τις ιδέες, Εσύ θέλεις το στιμούς. Εδώ είναι που είναι η καμερούλα. Εδώ. Ωραία. Εδώ να το δείξουμε κιόλας. Και τώρα είναι το αγαπημένο μας σημείο. Παίρνουμε και κράτς, κράτς, κράτς θα ακουστεί το τραγανό της σοκολάτας που έχει πήξει. Εντάξει, mm-hmm. σοκολάτα νομίζω είναι one love, σοκολάτα, ναι, 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 chocolate. Ναι, ναι. Συνέχισε εσύ. Ναι, ο Χριστόφορος, παιδιά, δείξτε λίγο ότι μου τρώει τις φράουλες. Εσύ δεν είπες τώρα να φάω φράουλα. Έλα, απλά τι κάνω. Νάτος, αχ, πώς μου αρέσει να σε βλέπω να απολαμβάνεις το φαγητό. Τίποτα, τίποτα, χάλια. Χάλια, δεν σε αρέσει, δεν είναι καλή, είναι από το χωράφι μου. Την έχω. Αργώνω, φραουλίτσες. Μόνο τέσσερις έχεις. Ήταν για τέσσερα μπαλόνια. Ναι. Καλά, θα τις φάω και έτσι εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, το μπαλόνι το μικρό το φουσκώσα εγώ, το άλλο έσκασε. Καλά, δεν πειράζει, θα τα φουσκώσουμε off-air. Τι αγχώνεσαι. Θέλω να σε δω να φουσκώνεις ένα εδώ τώρα μπροστά, στον κόσμο. Εγώ τρώω τώρα, άμα θες φουσκώσεις εσύ. Όχι, εντάξει, εγώ φουσκώσα τα υπόλοιπα. Α, πολύ απλή συνταγή. Πολύ ωραία φράουλα, μπράβο σας. Ωραία, νομίζω σοκόλαση, μπορείς να δοκιμάσεις αν θέλεις. Έχω και εδώ φραουλίτσα. Τι μόνο τη φράουλα, συγγνώμη, τώρα προσέξτε να δείτε μια γυναίκα, έτσι. Από όλο αυτό το πράγμα, πήγε και εστίασε στις δύο τις φράουλες που έχει. Ναι. Ναι. Εντάξει. Καλά, τι να σου πω. Δηλαδή, δεν εστιάζει εδώ στο πολύ όμορφο κυπελάκι, κοίτα εδώ τι ωραίο. Ή εδώ. Πάρε, ορίστε. Επίσης, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Όχι. Με την ίδια τεχνική δεν φτιάχνουμε. Τώρα να ρωτήσω πρώτα και μετά θα φάω. Μην βιάζεσαι. Μου αρέσει το φαγητό. Δεν σου ξαναμαγειρεύω, να μαγειρεύεις μόνο σου. Δεν μου λες αυτά τα ωραία τα αυγά, τα μεγάλα. Ναι. Όχι αυγά, σαν στρόγγυλο που είναι που το σπάς πάλι με σοκολάτα και μέσα βγαίνει παγωτό. Το καλοκαίρι τα έχεις δει. Όχι, ποια λες. Όχι. Δεν καταλαβαίνω ποια μου λες τώρα. Δεν πειράζει. Με την ίδια τεχνική πάνω κάτω δεν φτιάχνονται όλα αυτά τα. Α, εννοείς τις σφαίρες. Μπράβο, ναι, σφαίρα. Σφαιρίδιο, ξέρεις. Το σφαιρίδιο, εννοώ. Είναι καλούπι. Το γεμίζει σοκολάτα. Η ίδια τεχνική πάντως είναι. Είναι η ίδια τεχνική. Μάλιστα. Αλλά όχι με μπαλόνι. Μίλεση. Δεν είναι με μπαλόνι τα σφαιρίδια, είναι τα καλούπια που σου είπα πριν, μάλλον δεν με προσέχεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία σοκολάτα, παιδιά, μπράβο. Ναι. Να σου πω κάτι, κάνεις και στην υγειά σας με αυτό. Ναι, έλα να τσουγκρίσουμε. Άντε. Στην υγειά σου, Νεκτωρία. Μας. Καλή σας απόλαυση. Φτιάξε τα, παίξε στην κουζίνα με τα παιδιά. Νομίζω είναι πραγματικά πολύ απολαυστικό. Θέλω να δοκιμάσεις. Είναι εξαιρετικό. Θέλω να. Αυτό το κράτς να ακουστεί. Φάρε, μάτια μου, μην το μιζε. Έτσι. Και να φάνει μέσα το, η κρεμούλα, η ρευστή. Καλά, παιδιά, με τη σοκολάτα, δεν το. Και η κρέμα είναι πολύ ωραία. Ναι, είναι πολύ απλή η κρέμα, να έχει μια καλή πραλίνα. Εντάξει, και πάει και με τον μπορντό. Ναι. Είδες επίτηδες τα. Με βάζει να τα κάνω αυτά. Ξέρω, βρε, γι' αυτό στη φορά στην μπορντό την ποτιά. Σωστό. Αλλά σιγά-σιγά τι πρέπει να κάνουμε. Σιγά-σιγά τι πρέπει να κάνουμε. Να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Ναι. Έτσι. Εγώ θα τον αποχαιρετήσω. Εσύ θα τον αποχαιρετήσεις, γιατί εμείς έχουμε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Βεβαίως.
Το ξέρεις αυτό. Να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες εδώ κοντά σου για ακόμη μία φορά. Για ακόμη αφού το ξέρεις ότι είσαι εκτός συνεργατών της εκπομπής και πάντα χαιρόμαστε να σε έχουμε live εδώ. Αχ, δεν μπορώ τώρα να λες τέτοια και γίνομαι κι εγώ σαν την ποδιά Μπορντό. Σαν την τράλα κόκκινη. Να κοκκινίζεις, ναι. Αχ. Όμως θα περάσουμε στις διαφημίσεις γιατί πρέπει να το φάω. Πρέπει να το φας. Σωστό. Πρέπει να. Εντάξει, θα δώσουμε ένα στο Θοδωρή και ένα στο Δημήτρη στο κοντρόλ μέσα. Δεν γίνεται. Ναι. Τα παιδιά. Άντε, και εγώ θα φάω τις φερολίτσες που έβλεπα στο μάτι. Εντάξει, φάει τις φερολίτσες εσύ. Διαφημίσεις για να φάμε και επιστρέφουμε και πάλι εδώ σε λίγο. Φιλάκια!